Καταρχάς να ευχηθώ και εγώ, μια και το ζήτησε η συναδέλφισσα, χρόνια πολλά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς, όχι μόνο επειδή το ζήτησε, αλλά πραγματικά ακούσαμε τα προβλήματα που έχουν. Να σας μεταφέρω ότι αυτή τη στιγμή και στη Θεσσαλονίκη, μια και μόλις ήρθαμε το αεροπλάνο, πραγματοποιείται παρόμοια σύσκεψη των σωματείων με πρωτοβουλία του Πανεγραφικού Αγωνιστικού Μετώπου αλλά και του Σωματείου Μαλαματίνα, όπου τι να κάνουμε, έχουμε πάρει λίγη δημοσιότητα. Λίγη δημοσιότητα η οποία ξεκινάει, αγαπητοί φίλες και φίλοι, συστήνοντάς με. Είμαι ο Γιάννης Οφραγκίδης, ο πρόεδρος του Σωματείου Μαλαματίνα, πρόεδρος της Ομοσπονδίας και από εδώ και 2-3 μέρες απολυμμένος. Απολυμμένος διότι σήμερα είχαμε ασφαλιστικά μέτρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και το ακούσαμε και αυτό, ότι και ως πρόεδρος του Σωματείου αλλά και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας δεν έχω συνδικαλιστική ασυλία, διότι λέει το Σωματείο δεν είναι γραμμένο στη Γεννησοέ. Γιώργο, αυτό να τα ακούς φίλε μου Πέρο, αυτή ήταν η δικαιολογία και φυσικά μέσα σε όλα έβαλαν ότι το τμήμα που εργαζόμουν έχουν βάλει στόχο να το καταργήσουν, άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέση, μια και δεν μας προτείναν κάποιες εναλλακτικές. Αλλά αυτή ήταν κυρίως η δικαιολογία την οποία μας επικαλέστηκε μάλλον ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας. Τώρα θα ήθελα να σας μεταφέρω και τους ταξικούς και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς, αλλά κυρίως να εκφράσω τις ευχαριστίες, αν και μεταξύ μας δεν πρέπει να επικαλούμαστε ευχαριστώ, να λέμε ευχαριστώ, διότι νομίζω ότι δεν είναι υποχρέωση, είναι ταξικό καθήκον όλων να στηρίζουμε όλους όσους αγωνίζονται και το τελευταίο διάστημα. Και το τελευταίο διάστημα πραγματικά εκεί στο χώρο της Μαλαματίνας, όπου προσωπικά 35 χρόνια είμαι μέσα στα συνδικαλιστικά δρόμενα της Ελλάδος, έζησα πρωτοφανή γεγονότα. Πρωτοφανή γεγονότα όπου πραγματικά και αξίζει λίγο, ίσως θα αναφερθώ λίγο περισσότερα, αλλά αξίζει να δείτε και κυρίως για τις νέες γενιές, ότι ο αγώνας εκεί, ο αγώνας των εργαζόμενων στη Μαλαματίνα είναι ένας αγώνας που θα έλεγα ότι είμαστε και λίγο σαν πειραματόζωα. Αισθανόμαστε πειραματόζωα, αλλά ταυτόχρονα εμείς όμως δεν βάζουμε το κεφάλι κάτω, γιατί καθημερινά βλέπουμε ότι είμαστε και πηγή έμπνευσης για τους νέους. Έρχονται εκεί πραγματικά πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που ειλικρινά μας συγκινούν, όπως μας συγκινούν και πολλοί μεγάλοι άνθρωποι. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό, μεγάλη σε ηλικία, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Προχθές, εκεί είναι το Καλοχώρι, ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Προχθές ήρθε ένας συνταξιούχος ετών κοντά στα 80 και μας είπε το εξής, λέει, πάρτε αυτά τα 35 ευρώ για τον αγώνα σας, διότι αυτά μου περισσεύουν από τη σύνταξή μου. Είναι δυνατόν λοιπόν, και κάθε φορά που το λέω πραγματικά συγκινούμε, είναι δυνατόν να μην σε συγκινούν και να μην σε γεμίζουν δύναμη στην ήδη μεγάλη δύναμη που έχουμε και αντλούμε καθημερινά από την παρουσία πραγματικά εκατοντάδων ανθρώπων, συναδέλφων εκεί που έρχονται και στηρίζουν αυτόν τον αγώνα. Είναι δυνατόν να μην λέμε ότι το αύριο είναι μακριά, αλλά είναι και κοντά για μας που αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, γιατί πραγματικά και σήμερα αλλά και κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι ο νόμος αυτός, δεν θα τον αποκαλέσω με τίποτα, ούτε τρομονόμο, ούτε αντεργατικότητα. Αυτός ο πραγματικά, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το καθένας, νόμος Χατζηδάκη, ότι γίνεται προσπάθεια εφαρμογής άρθρο κατά άρθρο, κόμμα κατά κόμμα, προσπαθούν να τον εφαρμόσουν. Να τον εφαρμόσουν εκεί, βάζοντας λιτούς και δεμένους, χρησιμοποιώντας εδώ και 2 μήνες σχεδόν επί καθημερινής βάσεως 2 κλούβες των ΜΑΤ να βρίσκονται, μία μέσα στο εργοστάσιο και η άλλη απ' έξω, γεμάτοι ένστολους, όπκε, ασφάλεια, αυτοκίνητα να περιφέρονται της ασφάλειας και αστυνομικά και περιπολικά γύρω-γύρω από την Μαλαματίνα, να μην μας αφήνουν να κάνουμε ούτε ένα βήμα. Και προσέχετε να δείτε, λειτουργώντας ως ιδιωτική security με το όνομα Σκρέκας. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό το όνομα? Διότι αυτός ήταν και πιστεύουμε ότι είναι πίσω από όλα αυτά που γίνονται, διότι από τους νέους ιδιοκτήτες ο ένας έχει παντρευτεί την αδερφή του. Άρα αντιλαμβάνεστε τώρα που θα σας πω έτσι την μικρή ιστορία πώς φτάσαμε εδώ στην Μαλαματίνα, τι ακριβώς συμβαίνει.
Όντως δεν πήγαινε καλά. Βάλαμε πλάτες. Δεν είναι τιμή μας που το λέμε ότι 3 χρόνια δώσαμε 20% από τον μισθό μας για να σωθεί η εταιρεία. Βάλαμε πλάτες όταν οι τράπεζες πραγματικά γυρίσαν στη συγκεκριμένη εταιρεία που ήταν κερδοφόρα λόγω κακοδιαχείρισης της οικογένειας Μαλαματίνα. Πήγαινε να κλείσει, βάλαμε πλάτες για να σωθεί. Στηρίξαμε το πρόγραμμα εξυγίανσης γιατί είχαμε 2 επιλογές. Είχαμε την επιλογή της πτώχευσης και την επιλογή της εξυγίανσης. Είπαμε καλύτερα ένας κακός εργοδότης που θα τον παλέψουμε παρά να μην υπάρχει καθόλου. Βάλαμε πλάτες με έναν όρο, ο οποίος όρος συγκαταλέχθηκε μέσα στο πρόγραμμα εξυγίανσης και στην απόφαση που πήρε το δικαστήριο. Ότι δεν θίγονται θέσεις εργασίας και κεκτημένα δικαιώματα. Δεσμεύτηκαν οι καινούργιοι ιδιοκτήτες, οι νέοι ιδιοκτήτες. Κι όμως δεν πέρασαν 3 μήνες από τη μέρα που πήραν την εταιρεία και ξεκινήσαν. Τι ξεκινήσαν, θα σας πω το εξής. 17 απολυμμένοι. Ξέρετε ποιοι είναι? Μόνον μέλη του σωματείου. Κανείς μη συνδικαλισμένος. Δεν έχουμε τίποτα με αυτούς. Δεν έχουμε τίποτα με τους συναδέλφους αυτούς. Ούτε θέλουμε να χάσουν τη δουλειά τους. Αλλά προσέξτε, 17 μόνο μέλη του σωματείου. Έρχονται λοιπόν, αφού τους χαρίσανε κοντά στο 60% από τα χρέη από προσασφαλιστικούς φορείς, δηλαδή από λεφτά του δημοσίου, έρχονται, τους χαρίζουν και οι τράπεζες αλλά και όλα τα δάνεια γύρω στα 30 εκατομμύρια και βάζουν τα υπόλοιπα 12 που μείνανε, τα βάζουν σε μία να τα ξοφλήσουν, λέει, σε 20 χρόνια άτοκα. Την παίρνω κι εγώ έτσι τη Μαλαματινά. Άμα θέλετε να βάλω μερικά λεφτά, να πω την κόρη μου που ήρθε και μ' ακούει σήμερα, να βάλουμε λίγα λεφτά, την πάρουμε κι εμείς. Αφού η εταιρεία, χαρίζοντας όλα αυτά, ήταν από τον πρώτο χρόνο κερδοφόρα. Και το την παίρνω την εταιρεία χαριτολογώντας έτσι, γιατί βλέπω κάποιες κυρίες εκεί. Λοιπόν, η εταιρεία ήταν από τον πρώτο χρόνο κερδοφόρα. Και είναι κερδοφόρα. Έτσι λοιπόν φτάσαμε εδώ όπου μας οδήγησαν να φτάσουμε εδώ. Εμείς λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή είναι εντάξει έτσι η ιστορία και είμαστε καθημερινά εκεί. Καθημερινά γιατί ζητάμε την ανάκληση των απελήσεων, καθημερινά γιατί ζητάμε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης η οποία να συμπεριλαμβάνει όλα αυτά που διεκδικούμε και θέλουμε για μια καλύτερη ζωή, για ένα αύριο καλύτερο, βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, ότι θέλουμε το αύριο πραγματικά να μπορούμε να είναι καλύτερο από το χθες. Συνυπογράφω από την πρώτη λέξη μέχρι την τελευταία αυτά που ακούστηκαν στην εισήγηση. Τα συνυπογράφουμε και σαν Μαλαματίνα αλλά και σαν Ομοσπονδία και σίγουρα τα ίδια θα αναφέρουν και οι συνάδελφοί μου οι οποίοι βρίσκονται επάνω στη Θεσσαλονίκη. Εμείς λοιπόν είμαστε εκεί. Έχουμε δύναμη, τη δύναμη της αλληλεγγύης που πραγματικά εκφράζεται σε όλους τους βαθμούς από όλους σας και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Την Παρασκευή έχουμε μεγάλο συλλαλητήριο στην έδρα της Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη, όπου θα προχωρήσουμε σε πορεία. Θέλω να σας μεταφέρω όλους, κοιτώντας όλους αν μπορώ έναν στα μάτια, αλλά και όλους μαζί, ότι το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο από την πρώτη στιγμή, και μάλιστα θα μου επιτρέψουν έτσι οι συνάδελφοι οι πιο παλιοί εδώ, να αναφερθώ στο όνομα του Λεωνίδα, ο οποίος είναι μεν βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά είναι απεργός στη Μαλαματίνα, είναι κάθε μέρα εκεί. Κάθε μέρα εκεί και στηρίζει τον αγώνα μας όσο κανείς άλλος. Δεν τον αποκαλούμε ούτε βουλευτή, ούτε Λεωνίδα, ούτε απεργέ Λεωνίδα. Και μας δίνει δύναμη ιδιαίτερα στα νέα παιδιά που βρίσκονται εκεί. Έτσι λοιπόν από αύριο το πρωί, πέρα από το συλλαλητήριο που θα διοργανώσουμε την Παρασκευή, θα επισκεφτούμε όλους τους χώρους, θα κάνουμε δράσεις πραγματικά που πρέπει να κάνουμε όλοι δράσεις στη βάση, να πάμε στα εργοστάσια όλα, να ετοιμαστούμε για τη μεγάλη απεργία, η οποία όχι θα πρέπει να έχει επιτυχία, αλλά θα πρέπει να γίνει, να το πω έτσι, χαμός. Και όπως είπε η συναδέλφισσα και μου άρεσε και το με την συναδέλφισσα την Ταβουλάρη, κουφάλα νεκροθάφτη, γιατί μοιάζει λίγο ένας εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν οργανωνόμαστε για 9 του Νοέμβρη στη μεγάλη απεργία, όλοι μαζί, μαζικά, δυναμικά, με όπλο την αλληλεγγύη και σίγουρα θα βγούμε νικητές και όλη η εργατική τάξη αλλά και η Μαλαματίνα. Μας εμπνέει αυτός ο αγώνας, μας δίνει δύναμη. Σας ευχαριστώ.